της κυβέρνησης πρόδρομος προδρόμου. Συνολικής αξίας 600 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 2.815 ακίνητα. Είχε ληφθεί απόφαση στις 20 Φεβρουαρίου ότι τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος αυτών των ακινήτων, όσα ήταν κατάλληλα, θα διατεθούν θα παραχωρηθούν για χρήση είτε σε κοινότητες είτε σε άλλες κοινοφελείς υπηρεσίες. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε προθεσμία 4 μηνών, ήδη έχει προχωρήσει η διαδικασία, έχουν γίνει δεκτές αιτήσεις, εκδήλωση ενδιαφέροντος, εξετάζεται ο κατάλογος που υπάρχει, εξετάζονται οι νομικές διαδικασίες που χρειάζονται και σύντομα, το συντομότερο δυνατόν, θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις. Η απόφαση της κυβέρνησης παραμένει και η πολιτική είναι ότι θα διατεθούν αυτά τα ακίνητα είτε σε κοινότητες είτε σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες προκειμένου να αξιοποιηθούν. Θα διατεθούν με συγκεκριμένο αντίτιμο ή θα διατεθούν... Θα αποφασιστεί αναλόγως των ακινήτων. Υπάρχει μια ποικιλία ακινήτων, είναι διαφορετικές οι περιπτώσεις που θα διατεθούν. Μπορεί να διατεθούν σε κρατικές υπηρεσίες, μπορεί να διατεθούν επίσης και σε κοινότητες. Επομένως θα υπάρξει διαφορετική μεταχείριση. Εν πάση περιπτώσει, ο σκοπός είναι να αξιοποιηθούν. Δεν είναι κάποια κερδοσκοπική διαδικασία. Κύριε Προδρόμου, υπήρξε μια έκθεση χθες της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου της Tax 3 για την Κύπρο. Διαπιστώνει ότι η χώρα έχει χαρακτηριστικά μαζί με άλλες 5-6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φορολογικού παραδείσου. Τι λέμε από αυτά? Κοιτάξτε, είναι μόνιμη η συζήτηση που γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου σχετικά με τα φορολογικά θέματα. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν κάποιες απόψεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα ήθελαν να επιβληθεί ενιαίο φορολογικό καθεστώς. Κάτι όμως που δεν χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει εκτός από την έμεση φορολογία και τον φόρο προστιθέμενης αξίας που είναι υποχρέωση, αλλά όχι ενιαίο. Υπάρχει γενικά η ελευθερία στα κράτη-μέλη να ασκούν την δική τους φορολογική πολιτική. Η Κυπριακή Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια, το κράτος μας, έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα, όχι μόνο λόγω μνημονιακών υποχρεώσεων, αλλά και με δικές μας αποφάσεις. Έχει ανταποκριθεί σε κριτήρια τα οποία θέτουν διεθνείς επιθεωρήσεις, όπως η γνωστή Ευρωπαϊκή Επισκόπηση της Μάνιβαλ, και βεβαίως σε άλλα κριτήρια που είχαν προωθηθεί είτε από τον ΩΣΑ, ούτως ώστε να εξυγχρονίσουμε το σύστημα, και οπωσδήποτε αποκλείει με πολύ αυστηρούς ελέγχους σήμερα η Κύπρος, αυστηρότερους από πολλά άλλα κράτη-μέλη, αποκλείει πρακτικές και μεθόδους συναλλαγών που μπορεί να άφηναν χώρο για παρανομίες, είτε για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, είτε για διεθνή τρομοκρατία και ούτω καθεξής. Υπενθυμίζω επίσης αποφάσεις πολύκροτες που λήφθησαν στη χώρα μας, στο τραπεζικό σύστημα, προκειμένου να είναι τα πράγματα καθαρά. Η απόφαση αυτή, η γνώμη αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφορά ένα σύνολο χωρών που, αν τις δείτε, είναι υποκειμενικό το αν κάποιος θα πει ότι έχουν φορολογική ευνοϊκή μεταχείριση. Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένας διεθνής ανταγωνισμός για την προσέλκυση εταιριών, δραστηριοτήτων σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο. Δεν νομίζω ότι είναι ψεγάδι αν η Κύπρος παραλληλίζεται με χώρες όπως η Ολλανδία, για παράδειγμα. Αλλά για να μην κάνουμε αξιολογικές κρίσεις, πρέπει να πούμε ότι όσον αφορά τις ευρωπαϊκές οδηγίες, ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, τα όσα ακούμε και στην επισκόπηση που γίνεται, έγινε πρόσφατα η 6η επισκόπηση μετά το πρόγραμμα της Κυπριακής Οικονομίας, εξετάζονται πολύ σοβαρά και η Κυπριακή Κυβέρνηση ανταποκρίνεται σε όσα είναι για τη βελτίωση της χώρας μας ή είναι υποχρεώσεις.
Αυτά, κύριε Προδρόμο, είναι σαφής, αν θέλετε, και η διατύπωση στη συγκεκριμένη έκθεση ότι το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων, χρυσά διαβατήρια όπως τα ονομάζουν εντός εισαγωγικών, θα πρέπει σταδιακά να αποσυρθεί. Είναι ένα πρόγραμμα βεβαίως που η κυβέρνηση ήρθε και έκανε lifting των κριτηρίων του ξανά τον περασμένο Ιανουάριο. Ναι, βεβαίως, και δεν ξέρω αν είναι ακριβώς ενήμεροι οι βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα μέτρα με τα οποία κατοχυρώνει η Κυπριακή Δημοκρατία ότι δεν πρόκειται για μια ευκαιριακή παραχώρηση διαβατηρίων ή υπηκοτήτων, αλλά για ένα συγκροτημένο πρόγραμμα το οποίο δεν θα περιλαμβάνει μόνο τις περιπτώσεις επενδύσεων. Είναι γνωστό ότι σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραχωρούνται υπηκότητες. Ζούμε στα χρόνια της ανοιχτής κοινωνίας με την μετακίνηση των ανθρώπων και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, μία από τις αρχές που έχει είναι την ελεύθερη μετακίνηση και εγκατάσταση των Ευρωπαίων πολιτών. Βεβαίως είναι κάτι διαφορετικό οι πολίτες τρίτων χωρών, αλλά το πνεύμα της πολιτικής που εφαρμόζει η Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς ποτέ να θέλουμε να δώσουμε ή την πράξη να ισχύει, είτε να δώσουμε την εντύπωση ότι παραχωρούνται εύκολα διαβατήρια, θέλουμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της χώρας μας να προσελκύει και επενδυτές. Γίνεται βελτίωση του προγράμματος, έχουν τεθεί σε διαδικασία για να εφαρμοστούν, δεν είναι απλό και εύκολο, αλλά ήδη υπάρχει απόφαση για να εφαρμοστούν πολύ αυστηροί έλεγχοι για το, αν θέλετε, τα ποιοτικά στοιχεία των αιτήσεων που θα εγκρίνονται. Κάτι τελευταίο, κύριε εκπρόσωπε, από μένα αφορά στην τουρκική στάση και συμπεριφορά. Παρακολουθήσαμε τις τελευταίες δηλώσεις από τον Υπουργό των Δομνές, που λέει ότι η Τουρκία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει στην Ανατολική Μεσόγειο, ακόμα και αν όλες οι χώρες, όπως ήταν χαρακτηριστικά η έκφραση του, συντονιστούν εναντίον της. Σε ό,τι αφορά στις τουρκικές προκλήσεις και στους τουρκικούς παράνομους ενδεχομένως ενεργειακούς σχεδιασμούς, εφόσον περάσουν στην Κυπριακή ΑΟΣ. Κοιτάξτε, εξαρτάται ποιο πράγμα θα συνεχίσει. Μου λέτε είναι έτοιμη να συνεχίσει. Αν είναι έτοιμη να συνεχίσει παράνομες ενέργειες, αυτές παραμένουν παράνομες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, καταγγέλλονται εκεί όπου πρέπει και βεβαίως αντιμετωπίζονται με τα δικά μας διπλωματικά μέσα. Η πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι σαφέστατη. Επιδιώκουμε και ευτυχώς επιτυγχάνουμε συνεχώς σε μεγαλύτερο βαθμό συνεργασίες με όλα τα κράτη της περιοχής. Δυστυχώς η Τουρκία αποτελεί εξαίρεση. Συνεργασίες στην βάση του διεθνούς δικαίου με κριτήριο το αμοιβαίο όφελος των χωρών και των λαών. Και βεβαίως αυτές οι συνεργασίες επικροτούνται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως νομίζω ότι δεν χρειάζονται περισσότερα λόγια. Απλώς όταν ακούμε καθημερινά δηλώσεις να έχουμε υπόψη μας ότι στην Τουρκία βρίσκονται σε μια προεκλογική περίοδο. Κύριε Προδρόμου, κάτι τελευταίο. Σε ό,τι αφορά τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, έχει λάβει τις αποφάσεις του Πρόεδρος της Δημοκρατίας? Είναι μια πολύ σοβαρή απόφαση, την οποία ο Πρόεδρος αντιμετωπίζει με ανάλογο τρόπο και βεβαίως θα ανακοινώσει την τελική του απόφαση έγκαιρα. Ακόμα είμαστε στο πλαίσιο της θητείας της υφιστάμενης διοικήτριας, θα την ανακοινώσει έγκαιρα όταν έχει λάβει τις αποφάσεις του μετά από τον προβληματισμό που αναλογεί σε μια τέτοια επιλογή. Λοιπόν, Νέστορα, ακούσαμε τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Να κάνουμε μία σύνοψη βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, έτσι μαζεύοντας το όλο σκηνικό, να πούμε ότι θα έχουμε κοντά μας εντός ολίγου και την αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπο, την για να μας παραχωρήσει δηλώσεις προφανώς για τα όσα αφορούν στα του Υπουργικού Συμβουλίου και τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Ενδεχομένως να είναι καλύτερα να την ακούσουμε πρώτα και μετά να προχωρήσουμε και στην σύνοψη, Μαρίνα. Μέχρι λοιπόν να συντονιστούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, συνοψίζοντας να πούμε ότι χθες είχαμε αυτή την έκθεση.